Σας. DJ. Όχι, με ρε μπλή το ξότσι. Εντάξει, ευχαριστημένη. Ωραία. Μαζεύουμε τώρα αερών για να φτιάξουμε μια πανοπλία. Όλα και όλα τα αερών που είχα μαζεύσει ήταν 54. Και μας κάνουν και πίκ και μπορώ να φτιάξω και πίκα. Τώρα όμως είναι 43. Και γιατί έχω μαζέψει ακριβώς 9. Iron. Να το μαζέψει όλα. Άμα έχει 10, άμα έχει. Άμα το πήγα στο φούρνο. Άμα έχει 8, άμα έχει. Ναι, 8, μπορεί να φτιάξει έναν θώρακα. Α, άμα βγάλει όμω αυτό, γίνεται μία βρύση. Ωραία. Θα σα χρειαστεί για να φτιάξετε φίλτρα. Να του θώρακας. Κοιτάξτε πώς είναι άμα το φοράς. Και εδώ κάτω. Και εδώ κάτω σας δείχνει πόσο σε προστατεύει ο θώρακας. Πόσο προστατεύει ο θώρακας. Τώρα συνεχίζουμε για το παντελόνι. Είναι όπως αυτό εδώ, αλλά ακριβώς ανάποδο. Κοιτάξτε πόσες δύναμη σας δίνει. Κοιτάξτε πόσο είναι. Τι άλλο θα φτιάξεις? Θα φτιάξω, μου μένει να φτιάξω μπότες. Αυτά είναι για να σας προστατεύουν, σωστά? Ναι. Τώρα θα φτιάξω ένα κράνος. Και σε προστατεύει τόσο. Μαζί με τα υπόλοιπα. Τώρα θα φτιάξω μπότες. Τώρα θα φτιάξω μπότες με αυτά τα τέσσερα. Τι φοράει? Ναι. Μπότες. Άμα δεν φαίνεται, θα σας το επιβιώσω. Θα σας το επιβιώσω έτσι. Να. Βλέπετε το ανθρωπάκι είναι γεμάτο αέρα με πράγματα. Θα σας δείξω επίσης πώς να φτιάχνετε σπαθί, πίκαξ, άξ και μια σπίδα. Άμα θυμάμαι. Έτσι. Άγαμε, το ξέχασα να πάρω το iron. Σπαθί iron. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έτσι. Αν βάλετε έτσι τα ξύλα και μετά βάλετε ένα iron στη... Α. Α, έτσι. Σας βγαίνει μια σπίδα. Κοιτάξτε τα αγγλικά εγώ. Και αν πατήσετε το πλήκτρο F, ενώ έχετε την ασπίδα, σας πηγαίνει στο άλλο χέρι για να σας προστατεύει. Τι γίνεται εδώ μου, τι. Συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη που έβρισα. Δεν το ήθελα. Τώρα θα σας δείξω όμως πώς να φτιάξετε ένα σπάθι. Πολύ σημαντικό. Και μετά θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε ένα πίκαξ. Το σπαθί. Χρειάζεται τα ξυλαράκια που τα φτιάχνετε έτσι όπως σας έδειξα. Μετά βάζετε το ένα ξύλο εκεί και τα δύο iron από πάνω. Επίσης, άμα δεν θέλεις να το φτιάξεις με iron, μπορείς να βάλεις ξύλο. Αλλά είναι χειρότερο. Χειρότερο το ξύλο. Αν βάλετε όμως το κόπιστο, και είναι λίγο πιο δυνατό από το ξύλο. Άμα βάλεις όμως το iron είναι πολύ δυνατό. Πιο καλό όμως είναι το diamond, αυτό το ξέρετε. Και το κρατάτε το σπάθι. Και τώρα θα σας δείξω το τελευταίο κομμάτι, το pickaxe. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι για να... Το pickaxe είναι αυτό εδώ το πράγμα, να το βλέπετε, για να σπάσετε τα μπλοκ. Α,
γρήγορα. Επίσης όμως μπορείτε να φτιάξετε και το axe για να κόβετε πιο γρήγορα το δέντρο. Βάζετε δύο ξύλα εδώ και το axe. Μπαμ. Για να κόβετε πιο γρήγορα το δέντρο είναι αυτό. Το axe. Κάτσε. Αντίο παιδιά, θα τα πούμε ξανά σε ένα άλλο βίντεο. Μπιουπι. Βάλτε subscribe και like. Και ό,τι απορίες έχετε γράφετε τα comments. Συμφωνεί.